Όπλωστε στη συμφωνία. Σοβαρολογεί. Κάλυψε ολόκληρο το ευρωπαϊκό. Εντάξει, αυτή είναι η άλλη πλευρά. Θα κλείσουμε τώρα. Τον κύριο Αβραμόπουλο χθε. Τι έκανε, πλάτε. Εξοράισε σε τέτοιο βαθμό τα πράγματα και δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα που υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που στέλνει 600 και 500 εκατομμύρια ευρώ σε ΜΚΟ που δεν ελέγχει και οι μισέ από αυτέ εμπορεύονται κυριολεκτικά. Λοιπόν, τίποτα δεν είπε γι' αυτό, κύριε Σαβραμόπουλο. Είναι η ευρωπαϊκή πολιτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν άλλαξε το Δουβλίνο. Είπε δύο πράγματα. Ένα λεπτό. Σοβαρά. Λεπτό. Μια στιγμή. Είπε ωραία πράγματα. Κύριε Σαβραμόπουλο, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε το προσφυγικό για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνη. Και είπε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, ο Έλληνας πρεπίτροπος, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είπε για τον Νόμπελ Ειρήνης τώρα. Η κυρία Κανέλη είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έστησε και ανέστησε τον προσφυγικό για να διεκδικήσει τον Νόμπελ Ειρήνης ο κύριος Τσίπρας. Και απ' την άλλη, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, καθαγίασε μια συμφωνία η οποία. Λοιπόν, ακούστε. Η αλήθεια είναι στη μέση ως προς το θέμα αυτό που λέει η Άννα. Αλλά να πω, εγώ πιστεύω ότι το γενικό προσκλητήριο για μετανάστες και πρόσφυγες έγινε, το έχω πει από πάρα πολύ καιρό, πριν το Νόμπελ, για να στηθεί μια μπίζνα εκτός μνημονίου. Διότι σου λέει θα έρχονται εδώ πέρα, θα στέλνουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά, θα τα διαχειριζόμαστε εμείς με απευθείας αναθέσεις όπως και. Και τι διαφωνείτε εσείς με, ναι, την Ευρωπαϊκή. Με τη συμφωνία, σε Σοφία, παρακαλώ, μου. Κάτσε όμως. Γιάννα, σε παρακαλώ. Μα μην μας λες με τα τη πράγματα. Συμφωνία. Δεν συμφωνείτε εσείς με τη συμφωνία. Σε παρακαλώ, μην βγάλουμε τη φωνή μας. Τι έχεις πάθει. Μα δεν συμφωνείτε. Περίμενε. Όχι. Με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας διαφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή. Ήμουν στον τομέα. Γιατί ακριβώς έγινε με την Ελλάδα εντελώς αμέτωχη, διότι εγκλώβιζε κόσμο στα νησιά, διότι κρατούσε κλειστά τα σύνορά μας επάνω. Τώρα τι κάνετε. Ακούστε. Εγώ προσωπικά. Περιμένετε μισό λεπτό. Προσωπικά έχω πει εδώ και 3 χρόνια και δεν ξέρω, πολλοί έχουν πει διάφορα και από φίλια πειρά. Ότι κάτι γίνεται, ναι. Έχω πει ότι άμεση αναθεώρηση της συμφωνίας, διότι η συμφωνία αυτή έπαψε να ισχύει σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Κυρία Βούλτεψη, στη Σάμο, ένα λεπτό. Στη Σάμο, οι κάτοικοι είναι όσοι είναι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Δεν αντέχουν τα νησιά μας άλλα. Δεν αντέχουν άλλο τα νησιά μας. 6.000 και πήγανε 12. Ακούστε, κύριε. Μέσα σε 2 μήνες. Δεν κάνανε τίποτα. Θα σας πω ότι αυτοί δεν είναι ανοιχτά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Γνωρίζουν το πρόβλημα είναι γεωπολιτικό. Άρα, εγώ λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα ένα γεωπολιτικό δεν είναι. Δεν δέχομαι. Εσείς κυβερνούσατε γιατί με τον Καμένο που απειλούσε ότι θα στείλει σαν τον Ερντογάν τους πρόσφυγες εκεί. Κάνεις κάτι. Ελάτε. Το πρόβλημα γεωπολιτικό δεν δέχομαι, διότι ο πόλεμος Συρία ξεκίνησε στο 2011. Το είπε ο πρωθυπουργός. Σας παρακαλώ, σε συνδυασμό με άλλα θέματα. Ήρθε σε αυτό. Με άλλα θέματα. Δεν το καμένα σε κυβερνούσατε. Το είπε κυρία. Δεν υπάρχει. Ελάτε, το 11 ξεκίνησε ο πόλεμος, ναι. Το 13 ήταν στο απόγειό του και μπορούμε να ελέγχαμε. Τώρα το διαχειριζόμαστε. Τώρα, μισό λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι έχει τεράστια αυτή. Αφήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, όχι, όχι. Εκεί είναι το κλειδί και κλειδαριά. Σύμφωνοι, κυρία Βούλτεψη. Πήγατε, κυρία Βούλτεψη. Συμφωνήσατε με τις χώρες του Βίζεγκραντ που κλείσαν. Σαν τα σύνορα. Πότε συμφωνήσατε? Εσύ συμφωνήσατε με τον Βέμπερ και τον Όρμπαν. Με τον Όρμπαν ήσασταν μια χαρά. Κλείσαν τα σύνορα. Σκέψη. Δεν βάλατε την. Δεν βάλατε την. Ο Καμένος ήταν υπουργό. Κυρία Βούλτεψη, μην κάνετε νέο fake news. Μην κάνετε νέο fake news. 12 Σεπτεμβρίου του 2017. Τα κλειστά σύνορα. Και στο ΕΛΚ. Εγώ πρόσφυγα στην πραγματικότητα. Το ΕΛΚ. Ο Όρμπαν είναι στο ΕΛΚ. Κυρία Βούλτεψη, διάλειμμα και επιστρέφουμε.